τηλεοπτικών αδείων, γιατί χθες ολοκληρώθηκε η διαδικασία των αιτήσεων. Τελικώς λιγότερες από όσες αρχικά τουλάχιστον ζητούσαν οι ενδιαφερόμενοι. Ναι, αυτό νομίζω ότι αποτυπώνει και αυτό που εμείς λέγαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι υπάρχουν όρια στο πόσα κανάλια μπορεί να σηκώσει η αγορά. Και νομίζω επιβεβαιώθηκε. Δηλαδή, είχαμε 7 διαθέσιμες άδειες και ήταν μόνο 6 αιτήσεις. Εν πάση περιπτώσει, πάει και περίπατο και όλη η παραφιλολογία περί απείρων αδειών, αλλά η ουσία δεν είναι εκεί. Η ουσία είναι ότι με υπομονή και επιμονή μπορεί τελικά η πολιτεία και αυτό το τοπίο να το ρυθμίσει, να βάλει κανόνες, να έχει μια ανεξάρτητη αρχή η οποία απέδειξε ότι στελεχώνεται από ανθρώπους που έχουν και ανάστημα και εγρήγορση και επιστημονική επάρκεια να φέρουν εις πέρας μια πάρα πολύ σύνθετη διαδικασία. Και είμαστε νομίζω αισιόδοξοι για την επόμενη μέρα. Είστε ευχαριστημένος, κύριε Υπουργέ, από το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας? Πολύ. Από αυτή τη διαδρομή, γιατί τίποτα δεν είναι χωρίς μία προσπάθεια. Προφανώς ξεκινήσαμε από ένα τοπίο τηλεοπτικό, το οποίο δεν ήταν κανονισμένο, ρυθμισμένο. Θα σας πω πώς ήταν. Ήταν με την ΕΡΙΤ και κανάλια χωρίς άδεια. Αυτό γινόταν. Δηλαδή το μοναδικό κανάλι το οποίο ήταν νομίμως λειτουργούσε και εξέπεμπε σε πανελλαδική εμβέλεια, έκλεισε βίαιος, και τα άλλα κανάλια τα οποία δεν είχαν άδεια συνεχίζαν και λειτουργούσαν. Ωστόσο, από την πρώτη διαγωνιστική διαδικασία πέρασε πάρα πολύ χρόνο. Βρεθήκατε στο στόχαστρο σε σχέση με αυτή την προσπάθεια και πολλές φορές είχατε πει ότι δεν ήταν προσωπική επιλογή, αλλά ήταν κυβερνητική επιλογή το να μπει ένα πλαίσιο. Από αυτή τη διαδρομή, αν κάνουμε μία αυτοκριτική. Εσείς πιστεύετε ότι κάνατε κάποια λάθη σε αυτή τη διαδικασία και φτάσαμε σήμερα σε αυτό το αποτέλεσμα? Ναι, αλάθητος δεν είναι κανείς, αλλά μεγάλο λάθος δεν κάνουμε κανένα. Διότι εμείς ήμασταν ενώπιον ενός συνταγματικού και νομικού αδιεξόδου, με ένα συνταγματικό δικαστήριο να λέει ότι η συνέχιση λειτουργίας καναλιών χωρίς άδεια αντίκειται στο Σύνταγμα, και ταυτόχρονα να έχεις μία ρυθμιστική αρχή η οποία δεν είχε νόμιμη σύνθεση. Και τα δύο αυτά πράγματα που σας λέω τα έχει πει το ίδιο το συνταγματικό δικαστήριο. Δηλαδή, έχει αποφανθεί ότι και τα κανάλια δεν είχαν τις άδειες που έπρεπε να έχουν κατά το Σύνταγμα, αλλά και ότι η ρυθμιστική αρχή στην προηγούμενη της σύνθεση, η οποία μας εξέθεσε ως πολιτεία, δεν ήταν νόμιμη. Συνεπώς ήμασταν ενώπιον ενός νομικού αδιεξόδου, το οποίο κληθήκαμε να επιλύσουμε. Θα αλλάζατε κάτι αν γυρίζαμε τον χρόνο πίσω σε σχέση με το πώς λειτουργήσατε στην πρώτη φάση αυτής των υστέρων προσπάθειας? Κρίνοντας, δεν μπορώ να σκεφτώ ότι θα κάναμε καμία άλλη μεγάλη αλλαγή, γιατί με ρωτάνε και για τον αριθμό 4, αλλά νομίζω ότι η προηγούμενη διαδικασία είναι η διαδικασία η οποία ακριβώς αποτύπωσε το γεγονός ότι υπάρχει οικονομικό αντικείμενο στην δραστηριότητα που λέγεται τηλεόραση, και αλλήμονό αν δεν υπήρχε, με την έννοια ότι εδώ μιλάμε για μια αγορά η οποία στο 2018 θα πάει στα 250 εκατομμύρια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, όταν μιλάμε για δεκαετής άδειες, μιλάμε για μια αγορά η οποία θα είναι περίπου 2,5 με 3 δις στη δεκαετία. Όταν λοιπόν έρχεται το κράτος και λέει ότι για τη χρήση του περιορισμένου πόρου που λέγεται τηλεοπτική συχνότητα θέλω 250 εκατομμύρια, είναι ένα ποσοστό περί το 10% ίσως και λιγότερο, το οποίο είναι ένα λογικό, δεν είναι παράλογο λοιπόν το ποσό, παρόλο που είχαμε έτσι γίνει δέκτες μιας επιχειρηματολογίας η οποία αποδείχθηκε εκ των υστέρων ότι δεν ευσταθεί. Έτσι, διότι έχουμε 6 αιτήσεις ενώ υπήρχαν στον αέρα 7 άδειες, και αυτό δείχνει ακριβώς και τα όρια τα οποία υπάρχουν σε σχέση με αυτή τη Τώρα, για να πούμε και σε περισσότερες λεπτομέρειες της διαδικασίας, κύριε Υπουργέ, έχει μείνει μία άδεια. Η 7η άδεια, γιατί 6 κατατέθηκαν. Με αυτή την 7η άδεια, τι θα γίνει? Ο νόμος είναι απολύτως σαφής και προβλέπει αυτό το ενδεχόμενο. Η άδεια αυτή μένει ορφανή, για να το πούμε απλά, που σημαίνει ότι θα επαναπροκηρυχθεί ακριβώς τη στιγμή που θα εμφανιστεί απτό ενδιαφέρον από κάποιον, από κάποια νομική προσωπικότητα, από κάποια εταιρεία. Αν δεν υπάρξει δηλαδή ενδιαφέρον αν από κάποια δεν εταιρεία. Υπάρξει, πολύ σωστά κάνατε και ρωτάτε, αν δεν υπάρξει αυτή η άδεια κατά κάποιο τρόπο μεταπίπτει για να διοδοτηθεί, για να
συμμετρηθεί μαζί με τις θεματικές άδειες πανελλαδικής εμβέλειας, οι οποίες έπονται. Μεταπίπτει δηλαδή σε θεματική άδεια. Πηγαίνει στην κατηγορία των θεματικών αδειών. Απλά θέλω να πω και να υπογραμμίσω ότι αυτό το ενδεχόμενο έχει απολύτως προβλεθεί στον. Πότε περιμένουμε τις θεματικές, κύριε Υπουργέ? Νομίζω, εντάξει, αυτή η ερώτηση πρέπει να πάει στην ρυθμιστική αρχή, όπως αντιλαμβάνεστε. Θα το αποφασίσει, δηλαδή. Αλλά είναι... αυτό που μπορώ εγώ να σας πω είναι ότι οι άνθρωποι της ρυθμιστικής αρχής και το επιστημονικό τους προσωπικό αλλά και η ηγεσία της έχει δείξει ότι έχει και την ετοιμότητα και τη δυνατότητα πάρα πολύ γρήγορα τα πράγματα να τα προχωράει. Συνεπώς μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι. Και για τα ραδιόφωνα, γιατί υπάρχει και ένα θέμα ρύθμισης για τα ραδιόφωνα. Υπάρχει μεγάλη κουβέντα και για τα δημοτικά ραδιόφωνα. Αν θα υπάρξει ένα ειδικό καθεστώς, τι θα γίνει ακριβώς? Έγινε μια συζήτηση και στη Βουλή και μάλιστα υπόθηκε από την αντιπολίτευση ότι δεν ήταν στα προαπαιτούμενα. Είναι σαφές ότι ήταν στα προαπαιτούμενα, όχι ότι αν δεν ήταν δεν θα έπρεπε εμείς να προχωρήσουμε. Τι συνέβη όμως? Δεχόμασταν πιέσεις για να αδειοδοτήσουμε το αναλογικό ραδιόφωνο. Το τυπικό ραδιόφωνο που ακούμε αυτή τη στιγμή. Αντιλαμβάνεστε την αναστάτωση η οποία θα προκαλούνταν, διότι στην Ελλάδα λειτουργούν αυτή τη στιγμή 1000 σταθμοί, 1000 ραδιοφωνικοί σταθμοί, όπως σας το λέω δυστυχώς, τη στιγμή που σε όλη την Ευρώπη είναι 12.500. Έτσι. Άρα, τι επιλέγουμε να κάνουμε? Επιλέγουμε να αδειοδοτήσουμε για την επόμενη γενιά τεχνολογίας. Η επόμενη γενιά τεχνολογίας είναι το ψηφιακό ραδιόφωνο. Έχουμε αναλάβει την υποχρέωση και τον χάρτη συχνοτήτων να εκδώσουμε πάρα πολύ γρήγορα και να κάνουμε και το διαγωνισμό για τον πάροχο ψηφιακού ραδιοφώνου. Έχουμε νέα ρυθμιστική αρχή η οποία πάρα πολύ γρήγορα αυτά τα πράγματα θα προχωρήσει και νομίζω ότι σταδιακά θα περάσουμε στην επόμενη φάση. Θέλω να πω και από την συχνότητα της ΕΡΤ αυτό που είπα και από το βήμα της Βουλής εχθές. Δεν χρειάζεται κανένας λόγος ανησυχίας. Η μετάβαση θα είναι σταδιακή, θα είναι ομαλή, δεν θα είναι με όρους σοκ και δέος. Είναι μια μετάβαση η οποία λαμβάνει και στις άλλες χώρες της Ευρώπης χώρα με σταδιακό, με κλιμακωτό τρόπο. Μόνο ψηφιακά ραδιόφωνα. Αυτό θα γίνει στο τέλος της διαδικασίας, η οποία αργεί. Αλλά θέλω να πω το εξής και εδώ πέρα νομίζω ότι μπορούμε οι πολιτικές δυνάμεις να ξεκινήσουμε έναν διάλογο για την εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας και τις σχετικές οδηγίες οι οποίες απαιτούνται για να εφαρμοστεί, ούτως ώστε οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, οι οποίοι έχουν και ξεχωριστό κοινωνικό έργο και παράγουν πρόγραμμα και έχουν απασχόληση, να μην έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα. Αυτό θα συμβεί. Αυτή είναι η βούληση δική μας, νομίζω, και η βούληση των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Και στη μετάβασή τους στην ψηφιακή εποχή, δηλαδή, θα τους δοθούν κίνητρα, θα υποστηριχθεί. Για να καταλάβει αυτό ο κόσμος τι λέμε, θα αδειοδοτηθούν για πρώτη φορά πανελλαδικής εμβέλειας ραδιόφωνα και περιφερειακής. Όλα τα ραδιόφωνα αυτή τη στιγμή είναι περιφερειακής εμβέλειας, έτσι. Στις περιφερειακές εμβέλειες ραδιόφωνα μιλάμε για χωρητικότητες οι οποίες αφορούν έναν αριθμό 60 με 70 σταθμούς ανά περιφέρεια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν έχουμε μία κατάσταση αντίστοιχη της τηλεόρασης, όπου οι τεχνολογικές εξελίξεις και η πυκνότητα του σήματος μας περιορίζει ως προς τον αριθμό, μαζί με τις υποχρεώσεις μας να αποδώσουμε κομμάτι του φάσματος στην κινητή τηλεφωνία, αλλά το ραδιοφάσμα, το κομμάτι του φάσματος στο οποίο θα χρησιμοποιηθεί για το ψηφιακό ραδιόφωνο θα χωράει πολύ περισσότερα με τη νέα τεχνολογία και κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γι' αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε, θα είναι πάρα πολύ μικρότερη η όχληση. Διότι από ένα πομπό αυτή τη στιγμή έχεις ένα σταθμό, ενώ με το ψηφιακό ραδιόφωνο μπορείς να έχεις 16, 20, 25. Για τα δημοτικά ραδιόφωνα θα υπάρξει κάποια πρόβλεψη? Γιατί υπάρχει μια ανακοίνωση από τους ανθρώπους στο δημοτικό ραδιόφωνο, στα δημοτικά ραδιόφωνα, να μην μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Τα παρακολουθώ όλα. Δεν υπάρχει δυνατότητα εξαίρεσης και ειδικής μεταχείρισης στο νόμο εκ προημίου. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να δούμε στην εφαρμογή του νόμου να υπάρξουν οι πρόνοιες, ούτως ώστε κανένας να μην έχει πρόβλημα. Κάτι... Αλίμονο, κύριε Παναγιωτόπουλε, όταν σας λέω ότι η Ελλάδα έχει 1000 σταθμούς, αντιλαμβάνεστε ότι ένας μεγάλος αριθμός από αυτούς δεν έχει ούτε προσωπικό, ούτε πρόγραμμα, ούτε καμία παραγωγή, ούτε βεβαίως κανένα κοινωνικό έργο. Έχει στηθεί κάπου μια κεραία, είναι κάποιος ο οποίος έχει μια άλλη δραστηριότητα και παρεπιπτόντως βάζει και κάποια. Και στο πολιτικό επομένως, κομμάτι. Θα βάλετε αριθμητικό περιορισμό σε αυτό, δηλαδή θα το θέσετε Σωστό. Στο νόμο αυτό, θα είναι σαφές. Ο νόμος όπως ψηφίστηκε είναι προϊόν και της διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς. Υπάρχουν όμως οι δυνατότητες, θα σας έλεγα, οι νομικές, τα νομικά εργαλεία, ούτως ώστε να διασφαλίσουμε ότι κανένας από τους σταθμούς οι οποίοι παράγουν κοινωνικό έργο, είτε αυτό είναι της Εκκλησίας, είτε άλλοι αυτοδιαχειριζόμενοι σταθμοί, στους οποίους, ας πούμε, κάποιοι άνθρωποι έχουν βρει μια δυνατότητα και
έχουν ένα μεροκάματο να κινδυνεύσει. Άρα θα δεν κινδυνεύει κανένας, είναι πολύ μεγάλο. Και αναγκαστικά θα περιοριστούν. Ναι, αλλά είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός. Mm-hmm. Θέλω δηλαδή αυτό το πράγμα να το επαναλάβω για να. Άλλωστε θα βγει και ο χάρτης συχνοτήτων, όπως μας είπατε, οπότε θα υπάρχει μια επιστημονική μελέτη η οποία θα προσδιορίζει αυτό τον αριθμό. Ούτως ή άλλως είναι, σας λέω, η υποχρέωσή μας και θα είναι από τα πρώτα πράγματα τα οποία θα κάνει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνίων. Όπως επίσης με το χάρτη το ραδιοφωνικό και των συχνοτήτων, επειδή το ξέρω πάρα πολύ καλά το ραδιόφωνο, υπήρχαν πολλές τρύπες. Στο πώς, ενώ ο νόμος προβλέπει ο υφιστάμενος την κάλυψη πάνω από 98%, ναι, αυτό δεν υπήρχε, με αποτέλεσμα να έχουμε γειτονικές χώρες και κυρίως στην Τουρκία και στα κριτικά νησιά, αλλά και βόρεια, πρόβλημα, να καταλαμβάνουν συχνότητες. Αυτό το πρόβλημα, έτσι, λύθηκε διότι η χώρα μας μπήκε με πάρα πολύ, έτσι, δυναμικό τρόπο και με άρτιο επιστημονικό δυναμικό στη διαπραγμάτευση με τις γειτονικές χώρες για την κατανομή των συχνοτήτων. Έχει λυθεί αυτό το θέμα, έχουν κατανεμηθεί οι συχνότητες. Θα έχουμε μια μεταβατική περίοδο μέχρι το 2022-2023, όπου αυτά τα πράγματα θα είναι πεντακάθαρα και δεν θα έχουμε προβλήματα. Πρέπει να σας πω όμως ότι αυτή τη στιγμή και έτσι όπως λειτουργούν τα FM, έχουμε αλλεπάλληλες διαμαρτυρίες από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για παρεμβολές. Καταλαβαίνετε ότι μπορούμε να γίνουμε μάρτυρες καταστάσεων οδυνηρών. Κύριε Υπουργέ, για το πολιτικό θέμα. Η αξιωματική αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι φτιάχνετε τη νέα διαπλοκή. Ουσιαστικά από την αρχή, όταν ξεκινήσατε να βάλετε αυτούς τους κανόνες, εσείς πήρατε και τον τίτλο του καναλάρχη. Και βέβαια ότι φτιάχνετε μια νέα διαπλοκή γιατί θέλατε να μοιράσετε την τράπουλα έτσι ώστε οι δικοί σας παίκτες να μπουν στις συχνότητες τηλεοπτικές. Εντάξει, τώρα όποιος χρησιμοποιεί τον όρο νέα διαπλοκή φαντάζομαι ότι οφείλει να ορίσει και την παλαιά και να είναι και απολύτως ειλικρινής για το ποια είναι η σχέση δική του με αυτό που ονομάστηκε παραδοσιακά στην Ελλάδα διαπλοκή. Αυτό που συνέβη μετά από 30 χρόνια ενώ δεν είχε συμβεί είναι να υπάρξουν κανόνες στην αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών. Δηλαδή είχαμε μια κατάσταση όπου κάποιοι χωρίς να το δικαιούνται πηγαίνανε και στείνανε κεραίες και έρχονταν το κράτος μετά και πολιτικές ηγεσίες οι οποίες δεν σταθήκαν στο ύψος των περιστάσεων να τους αποδώσουν καθεστώς νόμιμης λειτουργίας. Και τώρα αυτό το πράγμα ακριβώς αντιστρέφεται. Έρχεται η πολιτεία με την νομοθετική εξουσία και τη ρυθμιστική αρχή, βάζει τους κανόνες, αδειοδοτεί και ξέρουν και όλοι ότι όπως ακριβώς τους αποδίδεται η άδεια, μπορεί ακριβώς και να ανακληθεί. Ακούω όμως και την κατηγορία, ότι κλείσατε το Μέγκα. Το κλείσατε το Μέγκα τελικά. Εμείς, όχι, με συγχωρείτε, εδώ πρόκειται για μια καθαρά επιχειρηματική απόφαση. Αυτό νομίζω έχει υποθεί ακόμα και από μετόχους και πρώην μετόχους του τηλεοπτικού σταθμού. Υπήρχαν αλλεπάλληλες ευκαιρίες να υπάρξει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Έγινε μια επιχειρηματική επιλογή η οποία δυστυχώς έχει θύματα τους εργαζόμενους οι οποίοι για 16 ή 18 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, δούλευαν απλήρωτοι τη στιγμή που το τηλεοπτικό κανάλι εισέπρατε από την διαφήμιση και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο έπρεπε να το έχουμε δει να συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας. Νομίζω ότι εμείς έχουμε δύο πράγματα να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Πρώτον, να ενεργοποιήσουμε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες για να προστατέψουμε τους ανθρώπους. Γιατί υπάρχουν και τα δουλευμένα, όταν, έτσι, τα οποία. Όταν, βεβαίως, είναι ζητήματα για τα οποία είμαστε με το Υπουργείο Εργασίας σε επαφή. Και το δεύτερο που κάναμε, βεβαίως, και δώσαμε μάχη και υποστήκαμε και σφοδρή κριτική, διότι άκουσα και μερικά σχόλια και αποστόματα τα οποία δεν θα έπρεπε να είναι λίγο πιο μετρημένα όταν μιλούν. Δεχτήκαμε σφοδρή κριτική όταν επιμέναμε για τον ελάχιστο αριθμό εργαζομένων ένα κανάλι. Αυτή τη στιγμή θα διοδοθούν 6 κανάλια. 6 κανάλια από 400 εργαζόμενους. Μιλάμε για 2.400 εργαζόμενους. Που αυτή τη στιγμή στους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς είναι 1.800. Έτσι. Πώς κρίνετε, κύριε Υπουργέ, το γεγονός ότι τελικά από τους μετόχους του Μέγκα δεν κατατέθηκε, τελικά δεν υπήρξε ενδιαφέρον, γιατί εδώ μιλάμε για 420 εργαζόμενους, οι οποίοι είναι όμοιροι όλο αυτό το διάστημα που αναφέρατε και η αίσθηση που υπάρχει και στους ίδιους εργαζόμενους και σε πολύ κόσμο, είναι ότι εμπέζονται όλο αυτό το διάστημα. Γιατί κάθε μέρα περίμεναν μία λύση, μία ανάσα, η οποία τελικά δεν ήρθε. Το γεγονός ότι δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από αυτή την πλευρά, εσείς πώς το σχολιάζετε? Κυρία Πολάλη, θα μου επιτρέψετε να είμαι πολύ μετρημένος. Θα σημειώσω μόνο ότι η ανακοίνωση της επιχειρηματικής αυτής απόφασης έγινε λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας να αρνηθεί να αναβάλει τον διαγωνισμό μετά από τις προσφυγές που κάνανε οι τηλεοπτικοί σταθμοί. Και σήμερα επιτρέψτε μου να μείνω εδώ.
Μάλιστα. Νομίζω ότι το θέμα των τηλεοπτικών αδειών το κλείσαμε. Να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε δύο βασικά θέματα, δύο μεγάλα θέματα. Είναι το πολυνομοσχέδιο, τα προαπαιτούμενα, η οικονομία και ο δρόμος προς την έξοδο στις αγορές. Και το άλλο είναι το εθνικό θέμα. Να ξεκινήσουμε με την οικονομία και όλα αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα. Έχουμε σφοδρότατες αντιδράσεις για το θέμα του συνδικαλιστικού νόμου. Είδαμε χθες τους συνδικαλιστές του